όμως ότι υπάρχουν φυσιολογικά κράτη τα οποία έχουν στρατούς στο έδαφος τους, ξένους στρατούς. Και τέτοια είναι πολλά ευρωπαϊκά. Εμείς δεν θέλουμε ούτε τέτοιο φυσιολογικό κράτος να είναι Κύπρος. Η δική μας θέση. Και αναφέρομαι ευρύτερα στην παρουσία στρατευμάτων στην Κύπρο, όπως είναι για παράδειγμα τα στρατεύματα τα αγγλέζικα. Η θεωρία του Ακέλ χρόνια πολλά για το αεροπλανοφόρο. Δηλαδή, αναφερθήκε σε ένα πλάνο να σημειώσω ότι συμφώνησα με την τοποθέτηση του κυρίου Ρουμπάιλη. Ναι, απλώς το διευκρινίζω ακριβώς πώς ακριβώς το αντιλαμβανόμαστε εμείς. Δεύτερο. Επειδή σχολίασε ο αγαπητός κύριος Στορναρίδης, αυτά που έχω πει, δεν τα έχω πει για να ασκήσω κριτική και να πάμε πίσω τώρα στο τι έγινε πριν λίγες εβδομάδες, για να καταλήξουμε στη διάσκεψη της Γενέβης. Το είπα σε σχέση με το σήμερα, αυτά που γίνονται σήμερα στη Γενέβη. Είναι πολύ νοπό το παράδειγμα και λυπάμαι αν αυτή είναι η εικόνα, δηλαδή ότι πετύχαμε με αυτά που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τους στόχους μας. Ναι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι βάλαμε τον πύχη τόσο ψηλά ώστε να περάσουμε ολόκληρη από κάτω. Και τίποτε από αυτά που θέσαμε ως προϋπόθεση να υλοποιηθεί τελικά. Με κινδύνους για την πλευρά μας. Εάν είναι αυτή η πρακτική μας, λέω, και στη Γενέβη, αυτό προειδοποίησα, συγγνώμη, στον Γκραν Μοντάνα. Μοντάνα. Αν είναι αυτή η τακτική μας και στη Γενέβη, τα πράγματα για μας δεν θα είναι καλά την επόμενη μέρα μιας αποτυχίας ενός ναυαγίου των διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι που λέω και προειδοποιώ. Και μακάρι να μην έχουν έτσι τα πράγματα. Όμως γιατί συζητούμε αυτό το ζήτημα. Έρχονται μηνύματα, δεν ξέρω αν αυτή είναι η θέση και η πολιτική του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Έρχονται μηνύματα από διάφορες και διαφορετικές κατευθύνσεις. Δημοσιογραφικές, δεν φταίνε οι δημοσιογράφοι, δεν φταίνε οι αγγελιαφόροι, εν πάση περιπτώσει, για να το μην παρεξηγούμε. Ότι δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να διασυνδεθεί το θέμα της εσωτερικής πτυχής με τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού. Το κεφάλαιο ασφάλεια εγγύησης μαζί με τα υπόλοιπα. Καλά, μα δεν συμφωνήσαμε την 11η του Φεβράρι. Εμείς υπογράψαμε ή ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Την αλληλένδετη συζήτηση των θεμάτων με όλους τους υπόλοιπους πλην του Αγγέλου να παρηγυρίζουν. Γιατί θεωρούσαν ότι ήταν και το μέγα επίτευγμα. Καλά, δεν συμφωνήσαμε με τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ πριν λίγες μέρες. Όταν ήταν εκεί, εμείς συμφωνήσαμε ή ο κύριος Αναστασιάδης. Που μιλάει για αλληλένδετη συζήτηση των θεμάτων. Τώρα πώς έγινε και πρέπει να στεγανοποιήσουμε τα δύο. Ναι. Ερώτημα. Για το οποίο περιμένουμε απάντηση. Μάλιστα. Είναι σημαντικό ή όχι να συζητούμε. Μήπως είναι ορθό πηγαίνοντας και στη Γενέβη. Και δεν λέω ότι κάνει αυτό ο πρόεδρος. Ελπίζω και εύχομαι ότι δεν είναι αυτή η τακτική μας. Ότι δεν συζητώ τίποτε στην εσωτερική πτυχή αν δεν πάρω αυτά που θέλω στην διεθνή πτυχή. Μα πρακτικά δεν είναι. Πρακτικά δεν γίνεται αυτό, Γιώργο. Όχι, μπορεί να γίνεται. Αυτή είναι λογική. Μπορεί να γίνεται, βεβαίως. Να πηγαίνει στο παράλληλο τραπέζι, διότι διαδικαστικά παράλληλο. Δεν έγινε αυτό που ήθελε ο κύριος Αναστασιάδης. Έχουμε δύο τραπέζια που συζητούνται παράλληλο. Ξεχωριστά τα θέματα της διεθνούς και της εσωτερικής πτυχής. Μπορεί να πηγαίνει στο ένα τραπέζι να λέει: εγώ δεν κάνω τίποτα, ή όπου και να είσαι, δεν πρόκειται να κάνω βήμα σε αυτό το κεφάλαιο, αν δεν έχω σαφείς ενδείξεις για το τι θα δώσει η Τουρκία στο άλλο κεφάλαιο. Mm. Πηγαίνει ο κύριος Τσαβούσογλου στο άλλο τραπέζι και λέει: κοιτάξτε, εγώ δεν πρόκειται να κάνω βήμα εδώ, αν δεν δω τι θα γίνει στο άλλο τραπέζι. Και παίζουμε ένα παιχνίδι που, επιτρέψτε μου να πω, είναι αλήθεια, δεν ξέρω αν γίνεται τώρα. Εδώ και καιρό γίνει από το μόνο Μπελεράν ένα, εξελίσσεται, θα έλεγα. Μάλιστα. Αυτό είναι επικίνδυνο, νομίζω. Ναι. Είναι επικίνδυνο, νομίζω, αν συμβαίνει. Ελπίζω και εύχομαι ότι δεν συμβαίνει, γιατί αυτό που είναι κρίσιμο και καθοριστικό, και θα το επαναλάβω, είναι εμείς να ενεργήσουμε με τρόπο που ενώ θα υπερασπιζόμαστε τις βασικές θέσεις αρχής με αυτοπεποίθηση και στο θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων, όπου βρίσκουμε διεθνή στήριξη, θα υπερασπιζόμαστε λοιπόν θέσεις αρχής, πρέπει να είμαστε ευέλικτοι στη διαδικασία, στον βαθμό που δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα στην ουσία, ώστε να διαφανούν προθέσεις της άλλης πλευράς. Πραγματικές προθέσεις. Αν οι πραγματικές προθέσεις είναι αυτά που βλέπουμε να δηλώνονται δημόσια, είμαι βέβαιος, αγαπητέ μου Ανδρέα, ότι ουδείς θα γίνει αυτό που λέει ο κύριος Στορναρίδης. Ουδείς θα μπορέσει να επιρρύψει ευθύνες στην πλευρά μας σε ένα πιθανό ναυάγιο. Δηλαδή, θα είναι τραγικό μετά από τόσα χρόνια προσπαθειών να καταλήξουμε σε αποτυχία. Αυτό από μόνο του είναι τραγικό. Ακόμα μια αποτυχία στην ιστορία του Κυπριακού, που θα σημαίνει τα γνωστά
αποτελέσματα, θα μας μείνει η κατοχή, θα μας μείνει η διχοτόμηση. 1,5 εκατομμύριο τουρίστες στα κατεχόμενα, έτσι, πέρυσι. 1,5 εκατομμύριο τουρίστες στα κατεχόμενα. Αυτό να μας λένε κάποια πράγματα. Γιατί οι εξελίξεις που θα έρχονται θα είναι. Μα οι εξελίξεις κάθε μέρα που περνάνε τα κατεχόμενα. Και με τη λύση όπως τη θέλει η Τουρκία θα είναι λιγότερη. Στην Τουρκία. Θα είναι χειρότερα τα πράγματα, σίγουρα δεν είναι καλά. Στην Τουρκία αυτό είναι δεδομένο. Θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Ναι, τελευταίο για να πάμε στον κύριο Τωναρίτη και να το κλείσουμε σιγά σιγά. Η Τουρκία έχει πολύ ισχυρούς λόγους να θέλει να λύσει το Κυπριακό. Φτάνει να του συνειδητοποιήσει. Ξεκάθαρες κουβέντες. Η Τουρκία μπορεί να προσδοκίσει ένα ηγετικό περιφερειακό ρόλο στην περιοχή μας. Και αυτό συνδέεται με το ερώτημα που βάλατε για τον ISIS και τις εξελίξεις στη γειτονική Συρία. Μόνο αν λύσει το Κυπριακό ή, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιο βαθμό, σε ένα ουσιαστικό θα έλεγα βαθμό, αυτός ο ηγετικός περιφερειακός ρόλος μπορεί να διαδραματιστεί, αν πάψει να είναι η κατοχική δύναμη. Δεν μπορεί να θέλει να συνεχίσει να κρατεί την Κύπρο προτεκτοράτο και να θέλει να παίξει αυτό το ρόλο. Δεν είναι θέμα επιβίωση για τη χώρα αυτή. Αν αναπτυχθεί κουρδικό κράτος στη Συρία. Αν αναπτυχθεί το κουρδικό κράτος στο βόρειο Ιράκ και με το ιστορικό με το ΠΚΚ, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα για την Τουρκία. Μα δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, Ανδρέα. Αυτό άρα που λέω, δεύτερη προτεραιότητα. Αυτό που λέω είναι τι. Απαντώ εμέσως πλησαφώς νομίζω σε αυτό που θέσατε. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα δούμε ένα παιχνίδι πάρε δώσε μεταξύ Κυπριακού και Συριακού εξελίξεων στη Συρία. Όμως, μια λύση του Κυπριακού θα υποβοηθήσει την Τουρκία να διεκδικήσει στόχους που έχει στην ευρύτερη περιφέρεια μας. Αυτό είναι που λέω. Γι' αυτό μιλώ για ηγετικό περιφερειακό ρόλο. Συμφωνούμε σε αυτό και είναι και το λιγότερο περίπλοκο θέμα από τα υπόλοιπα. Είναι τα ενεργειακά και ενεργειακές της φιλοδοξίες. Μάλιστα. Είναι οι ευρωπαϊκές της φιλοδοξίες, αλλά να σταθώ μισό λεπτό σε αυτό. Λιγότερο και ολοκληρώστε παρακαλώ, ναι. Γιατί δεν θα έχουμε χρόνο μετά να μιλήσω και στον Αγγλικό. Σκεφτείτε ότι η Τουρκία έχει ένα ουσιαστικά εχθρικό κράτος σήμερα, ναι. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Μια λύση του Κυπριακού, μια πιθανή λύση του Κυπριακού, όπου η Τουρκία θα βοηθήσει, ναι. Φεύγοντας από λογικές και προσεγγίσεις ότι θέλει την Κύπρο προτεκτοράτο της με οποιοδήποτε τρόπο μετά τη λύση. Μια Τουρκία η οποία θα βοηθήσει στην εφαρμογή της λύσης αύριο. Ναι. Θα είναι ένας θετικός γείτονας πραγματικά με την Κυπριακή Δημοκρατία, την Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία. Καταλαβαίνετε ότι η Κύπρο μπορεί να μετατραπεί. Είμαι αισιόδοξος. Εντάξει, λέω το θετικό σενάριο μιας λύσης και μιας συμπεριφοράς της Τουρκίας. Ναι, δεν είναι σημαντικό να έχει ουσιαστικά ένα πρεσβευτή η Τουρκία. Διότι η πρώτη χώρα που θα θέλει η Τουρκία να προχωρήσει τις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις, να ενισχύσει. Βεβαίως. Εάν τα πράγματα πάνε όλα καλά και με τη λύση και με την εφαρμογή της λύσης, βεβαίως έτσι θα είναι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα έχουμε αυστηρά από ένα λεπτό, θα μας το κλείσουν το μαγαζί και θα προλάβουμε. Από ένα λεπτό. Ναι, από ένα λεπτό. Θα μπορείς να απαντήσω. Όχι, θα έχετε 1,5 εσείς και από ένα εκεί. Ο Γιώργος τοποθέτησε 3 αν προηγουμένως και έκανε κριτική στα αν. Ναι. Αν κάνει αυτόν ο πρόεδρος, θα γίνει αυτόν. Αν. Και ευτυχώς στο τέλος κατέληξε ότι αν γίνουν αυτά, τον διαβεβαιώ ότι δεν είναι αυτές οι προθέσεις του Προέδρου. Καλό είναι να ναι, σίγουρα, σίγουρα επί του εδάφους. Μάλιστα. Και να βάζουμε διαφόρων ειδών. Ξεκινάμε τώρα, 1,5 λεπτό. Απλά να πω ότι έτσι πάμε καλά μέχρι σήμερα, ενώ εκεί στην Ελβετία υπάρχει συνεργασία του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα το λέω συνεχώς, με όλα τα κόμματα, με την ελληνική κυβέρνηση, με την αγγλική κυβέρνηση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι αν η Τουρκία, βάσει όλων αυτών που είπαμε εμείς σήμερα και πολλών άλλων που μπορεί να μην ξέρουμε, κάνει τη μεγάλη κίνηση και υπαναχωρήσει από την Κύπρο, για να διεκδικήσει, να κερδίσει κάπου αλλού, δεν σύμφωνο με το συλλογισμό όπως αναπτύχθηκε με το Ισλαμικό κράτος, δεν έχω ώρα να το αναπτύξω. Απλά να πω ότι πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία. Δηλαδή δεν πρέπει να αφήσουμε την ευκαιρία να πάει χαμένη για μια καλύτερη Κύπρο. Δεν πρέπει να αφήσουμε την ευκαιρία να πάει χαμένη αν η ευκαιρία μας λέει ότι θα φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα, θα φύγουν οι εγγύησεις, θα πάνε οι πρόσφυγες στα σπίτια τους, θα μπορούμε πλέον ελεύθερα να κατοικούμε όπου θέλουμε στον τόπο μας, να εργαζόμαστε όπου θέλουμε στον τόπο μας. Άρα, χωρίς έτσι να θέλω να στείλω την οποιαδήποτε περισσότερη από τα δεδομένα ελπίδα, λέω με συγκρατημένη αισιοδοξία, με πατριωτικό ρεαλισμό,
ας αντιμετωπίσουμε τις εξελίξεις και αν δούμε ότι τα πράγματα πάνε σωστά, εύχομαι και ελπίζω και εκείνοι που μέχρι προχθές, έτσι, ό,τι έλεγε ο Πρόεδρος ή ό,τι έκανε, και όχι μόνο ο Πρόεδρος, αλλά όποιοι από εμάς πίστεψαν και έλεγαν ορισμένα πράγματα, εδέχονται έτσι μια ανίποτη επίθεση, να είναι πιο σοβαροί, πιο μετρημένοι, για να μπορέσουμε μαζί να ξαναστήσουμε και να ξαναχτίσουμε και τις εκκλησίες μας. Στείλα το μήνυμα σας, μάλιστα. Όλα, θέλετε, τα σύμβολα του ελληνισμού στη Βόρεια Κύπρο, στην πρώην κατεχόμενη πλέον, εάν και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το δικό σου μήνυμα, κύριε Ρωτοκρήτου, ένα λεπτό. Θα προσπαθήσω να... Όχι, θα παραμείνω μέσα στο ένα λεπτό. Τώρα, ένα λεπτό. Ήδη έχουμε φάει 10 δεύτερο λεπτό. Λοιπόν, τώρα, εάν υπάρχει η εισήγηση από κάποιους ότι για να οθήσουμε την διαδικασία θα πρέπει πρώτα εμείς να δείξουμε, να αποδείξουμε την ευελιξία μας στο τραπέζι 2 που αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση, αναμένοντας, προσδοκώντας ότι αυτή η ευελιξία θα τύχει ανταπόκριση στο τραπέζι 1 που είναι η ασφάλεια και εγγύησης, και με αυτόν τον τρόπο θα αναδείξουμε την αδιαλλαξία της Τουρκίας. Να μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη προσέγγιση που μπορεί να δημιουργήσει και χτυμένο αρνητικό για την δική μας την πλευρά, αλλά αυτή δεν μπορεί να είναι μέθοδος τακτικής στην διαπραγμάτευση. Αυτό είναι το πρώτο. Κατά δεύτερο λόγο, θεωρώ ότι έγινε εδώ μια συζήτηση για το πόσο θετικό θα είναι για την Τουρκία να λύσει το Κυπριακό. Θεωρώ ότι εάν κάποιοι από εμάς πιστεύουμε ότι η Τουρκία δεν γνωρίζει ποιο είναι το όφελος της και ποια είναι τα συμφέροντα της και αναμένει από εμάς είτε να της τα υποδείξουμε είτε να τα αποκαλύψουμε για να μπορέσει να τα δει, νομίζω ότι έτσι δεν αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα μας σωστά. Δεν θεωρώ ότι η Τουρκία χρειάζεται πρεσβευτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ένα φιλικό κράτος. Άλλωστε, έχει πολύ καλύτερους πρεσβευτές από την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Μάλιστα. Μέσα στους κόλπους Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλιστα, πολύ πιο ισχυρά κράτη που μπορούν να προωθήσουν τα συμφέροντά της, και άρα δεν έχει κίνητρο σε αυτόν τον τομέα η Τουρκία να αποκτήσει ακόμα ένα πολύ πιο αδύναμο μικρό κράτος σύμμαχο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι βλέψεις της Τουρκίας δεν είναι ούτε οικονομικές ούτε τίποτε άλλο. Είναι στρατηγικές, γεωπολιτικές, γεωπολιτικοί στόχοι ελέγχου της Κύπρου στρατιωτικά και συνταγματικά, με προέκταση βεβαίως προς την Ανατολική Μεσόγειο. Για ποιο λόγο να το θέλει αυτό το πράγμα? Να το θέλει την εποχή των σταυροφοριών, το αντιλαμβάνομαι. Δεν μπορεί να λέμε κάτι γεωπολιτικά. Μα τι σημαίνει γεωπολιτικά? Το γεωπολιτικό να έχει μέσα οικονομικό, ενεργειακό. Για ποιο λόγο να ελέγχει μόνο την Κύπρο, αγαπητέ στρατιωτικά? Ούτε εμείς θα υποδείξουμε στην Τουρκία ότι έχει συμφέρον όμως. Πρέπει να περάσουμε από την εποχή της μεγάλης ατάκας στην εποχή της πραγματικότητας. Μάλιστα. Και αυτά που λέμε να τα εξηγούμε στον κόσμο. Το είπα και προηγουμένως. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Έκλεισε κουβέντα. Το πιο εύκολο πράγμα. Θέλει η Τουρκία να έχει στρατούς και κάστρα στην Κύπρο. Να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο. Στην επόμενη. Ωραία, σε την επόμενη εκπομπή να το αναλύσουμε. Αν το κάνουμε τώρα, δεν θα βγαίνουμε από εδώ με τίποτα. Γιώργο Λουκαή, 30 δεύτερα εσύ. Ακούστε. Εάν η Τουρκία εμένει σε αυτό που για χρόνια, για δεκαετίες. Μέχρι και πριν 3 χρόνια, νομίζω, ο κύριος Ερντογάν έκανε ανάλογες δηλώσεις για τη μεγάλη γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου. Εάν εμένει σε αυτή την ανάλυση πραγμάτων, προφανώς και δεν θα έχουμε λύση. Εάν όμως ισχύει αυτό που λέμε εμείς και συνειδητοποιήσει η Τουρκία, γιατί έχει μια διαφορά, να έχει συμφέροντα και να συνειδητοποιήσει τα συμφέροντα και στη ζυγαριά των συμφερόντων σου να κρίνει σωστά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Προφανώς και δεν θα πούμε ποια είναι τα συμφέροντα εμείς της Τουρκίας. Αλλά το αν συνειδητοποιεί ή όχι τα ωφέλη, μάλιστα, από κάποιες κινήσεις που μπορεί να κάνει στο Κυπριακό η Τουρκία είναι άλλη ιστορία. Δηλαδή, εγώ λέω και νομίζω ότι εκμηδιώνεται και μπορούμε να το συζητήσουμε ότι οι ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Τουρκίας, οι ενεργειακές φιλοδοξίες στην περιοχή της Τουρκίας και όπως είπα, οι ηγετικές περιφερειακές φιλοδοξίες της Τουρκίας, στον ένα ή στον άλλο βαθμό, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, διέρχονται μέσα από τη λύση του Κυπριακού ή και μέσα από τη λύση του Κυπριακού. Και δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε μόνοι μας αυτή ακριβώς την πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να τελειώσω στέλνοντας το μήνυμα της ανάγκης με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να διαπραγματευτούμε
τούτες τις ώρες τη λύση του Κυπριακού, την απελευθέρωση, την επαένωση. Με διεκδικητικότητα και υπεράσπιση θέσης σας. Μακριά από ακρότητες μαξιμαλισμούς, μακριά από διαδικαστικούς τακτικισμούς που επαναλαμβάνω όσες φορές επεκράτησαν ως η δική μας προσέγγιση, όχι απλώς δεν βοηθήσαμε τον εαυτό μας, τελικά εξυπηρετήσαμε τις στοχεύσεις και τους σχεδιασμούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχετε. Έτσι να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας σας και εμείς να πάμε στην Ελβετία.